Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, ο κρατικός προϋπολογισμός είναι γνωστό ότι συνιστά τη βραχυχρόνια υλοποίηση του δημοσιονομικού προγράμματος κάθε κυβέρνησης. Μέσα από τις σελίδες του, ο προϋπολογισμός μπορεί να γίνει άμεσα αντιληπτό ότι το ταξικό ισοζύγιο ενός κοινωνικού σχηματισμού και ο βαθμός ελευθερίας που λειτουργεί μια χώρα μέσα στο διεθνές περιβάλλον και το ιδεολογικό πολιτικό πρόταγμα της κυβερνητικής πολιτικής. Στη χώρα μας, το δημοσιονομικό πρόγραμμα από το 2010 σχεδιάζεται με βάση το μνημόνιο και τα μεσοπρόθεσμα πλαίσια δημοσιονομικής στρατηγικής. Του 2012, του 2015 και του 2013-2016, τα οποία συντάσσει η Τρόικα και με την εκάστοτε κυβέρνηση. Στο φετινό Pro-Eurogroup προϋπολογισμό προσπαθείτε επικοινωνιακά να πείσετε για το αντίθετο, ότι δηλαδή διαπραγματεύεστε. Τα δεδομένα όμως καταδεικνύουν ότι ακολουθείτε πλήρως τη λογική της εσωτερικής υποτίμησης του μεσοπρόθεσμου του 2012-2016 και απλώς τροποποιείτε κάποιες προβλέψεις για να προκύψει το πρωτογενές πλεόνασμα. Συγκεκριμένα, πρώτον, η πολιτική της λιτότητας συνεχίζεται στον προϋπολογισμό με βάση το τρέχον μεσοπρόθεσμο, όπου προβλέπεται ότι η ιδιωτική κατανάλωση θα μειωθεί το 2014 κατά μείον 1,6%. Δεύτερον, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα για τη δημόσια κατανάλωση, όπου ενώ μειώνεται κατά 3,1% στο μεσοπρόθεσμο του 2013-2016, τον προϋπολογισμό προβλέπεται μεγαλύτερη μείωση ίσον με 4%. Τρίτον, οι εισαγωγές που αναφερόταν στο μεσοπρόθεσμο του 2013-2016 και συνεπακόλουθα μια μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ. Αυξομειώνεται δηλαδή τα εργαλεία που χρειάζεστε κατά το δοκούν για να σας προκύψει το πρωτογενές πλεόνασμα. Συνεχίζετε τη φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας, τη συρρήκνωση των δημόσιων δαπανών και προσπαθείτε να επιβάλλετε το δόγμα του success story, παρουσιάζοντας το 2014 μια ελληνική οικονομία που θα κερδίσει 10 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα των επενδύσεων. Για λόγους ηθικής τάξης και διεθνούς αξιοπιστίας θα υπάρξει ολοκληρωμένος οικονομικός λογιστικός έλεγχος από τους αρμόδιους φορείς όταν σύντομα στην κυβέρνηση αυτού του τόπου θα βρίσκεται η κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας της αριστεράς. Η τακτική του ΣΥΡΙΖΑ θα εστιάσει σε μια δημοσιονομική πολιτική που μετά το άμεσο σταμάτημα της ανθρωπιστικής κρίσης θα διαθέτει στοχευμένους και σημαντικούς σπόρους του κρατικού προϋπολογισμού για τους τομείς του κράτους πρόνοιας, ώστε να συγκλίνουν με τους μέσους ευρωπαϊκούς όρους. Όπως έχουμε επανατοποθετηθεί, διεκδικούμε την πραγματική συνοχή και σύγκληση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο απέναντι στον νεοφιλελεύθερο ολοκληρωτισμό που υλοποιείται. Ένας από τους τομείς που έχουν μπει στο στόχαστρο της κυβέρνησης μέσα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είναι και ο τομέας της παιδείας. Έτσι, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις βαφτίζονται η ενδοκινητικότητα 4.900 εκπαιδευτικών, η επέκταση του ωραρίου, οι συγχωνεύσεις 1.676 σχολικών μονάδων, η μη πρόσληψη των απληρωτών ορομιστίων και η ένταξη σε διαθεσιμότητα 2.100 εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όσες από αυτές τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έχουν υλοποιηθεί σε όλη τη χώρα, έχουμε δει τα αποτελέσματά τους. Στο νομό Ηλίας, παραδείγματος χάριν, καταγράφονται σημαντικότατα επιμέρους κενά στα ενιαία λύκεια, στο ΤΕΙ Πύργου, μετά τη συγχωνεύση του σχεδίου Αθηνά, η πολυλειτουργή. Τα ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ κάνουν ελάχιστες ώρες μετά την κατάργηση των ειδικοτήτων υγείας και εκατοντάδες χαμένες ώρες για το μουσικό σχολείο στα ειδικά μαθήματα, ενώ το δημόσιο ΙΕΚ του νομού δεν λειτουργεί καθόλου. Οι παραπάνω διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις λοιπόν από την πλευρά συρρυκνώνουν και υποβαθμίζουν τη δημόσια παιδεία και από την άλλη πλευρά επιβάλλουν μέτρα για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, των διπλωμάτων που χορηγούνται από τα κολέγια και την απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης άδειας για ιδιωτικά εκπαιδευτικά κέντρα. Με απλά λόγια, το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα για αυτή την κυβέρνηση θεωρείται εμπόδιο για την επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος και πρέπει να αντικατασταθεί από ένα ιδιωτικό παρασιτικό εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν πρέπει να θεωρηθεί τυχαίο γεγονός ότι αυξήθηκε υπέρμετρα το ποσοστό των μαθητών με χαμηλές επιδόσεις και η χώρα μας πέφτει από την 42η θέση στην 25η που βρισκόταν το 2009 σε σύνολο 65 χωρών σύμφωνα με έκθεση του ΟΣΑ.
Για μας η πλήρη στελέχωση των δημόσιων εκπαιδευτικών μονάδων και η οικονομική στήριξή τους είναι αδιαφυσβήτητη προϋπόθεση για τη σύγχρονη παροχή δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Όσον αφορά τον πολιτισμό, ο προϋπολογισμός προβλέπει επιπλέον μείωση κατά μείον 8,4% του τακτικού προϋπολογισμού για τον πολιτισμό στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και περικοπές των κονδυλίων για τον πολιτισμό κατά 22 εκατομμύρια ευρώ. Ενδεικτικό των προθέσεων της κυβέρνησης είναι ότι ενώ αυξήθηκε σημαντικά η επισκεψιμότητα στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, αφήνει υποστελεχωμένους τους φορείς του Υπουργείου, προωθεί συγχωνεύσεις και απειλεί εργαζόμενους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ότι θα τεθούν σε διαθεσιμότητα. Η κατάσταση είναι τραγική σε μια σειρά κλάδων του πολιτισμού, όπως παραδείγματος χάρη των οικαστικών, όπου η συνεχώς μειούμενη τακτική επιχορήγηση του Επιμελητηρίου Οικαστικών Τεχνών και η μηδενική πλέον έκτακτη επιχορήγηση έχουν επιφέρει τεράστια λειτουργικά προβλήματα. Στο Οικαστικό Επιμελητήριο, με 5.500 μέλη και πρόβλεψη για 18 οργανικές θέσεις, εργάζονται μόνο 4 διοικητικοί υπάλληλοι, με συνέπεια να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και ούτε καν να υλοποιεί το εγκεκριμένο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Για να πάψει ο οικαστικός καλλιτέχνης να απαξιώνεται ως δημιουργός, θα πρέπει να αντικατασταθεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο από μια κυβέρνηση αριστεράς που εδώ και πολλά χρόνια δείχνει την ευαισθησία της και την αγάπη της για τον πολιτισμό. Ένα άλλο θέμα που θα θίξω τέλος είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουν φεστιβάλ όπως τη Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, που πραγματοποιείται εδώ και 16 χρόνια σε πόλεις του νομού Ηλίας αλλά και σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, το οποίο δεν τη χάνει ουσιαστική στήριξη για την απρόσκοπτη λειτουργία του κάθε χρόνο. Η θεσμοθέτησή του είναι μια ελάχιστη αναγνώριση της απήχησης που έχει σε μικρούς και μεγάλους μαθητές. Ένας άλλος πάλι φορέας του πολιτισμού που οδηγείται από την κυβερνητική πολιτική στη συρρήγνωση, απαξίωση και ιδιωτικοποίηση είναι και το κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης με επιχορήγηση μειωμένη κατά μείον 44% σε σχέση με το 2009. Απαιτείται άμεση οικονομική και διοικητική υποστήριξη του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα του κρατικού οδείου Θεσσαλονίκης, του μοναδικού κρατικού οδείου σημειωτέων από το 1957, με την τοποθέτηση του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού και της επίλυσης του στεγαστικού ζητήματος. Συνολικά εκτιμούμε ότι και στον τομέα του πολιτισμού οι διορθωτικές μεταρρυθμίσεις που προωθούνται αποσκοπούν στην αποπληρωμή του ελληνικού χρέους μέσω της τυφλοποίησης των ακινήτων του ελληνικού δημοσίου, της παραχώρησης σε ιδιώτες των αρχαιολογικών ανασκαφών και της περαιτέρω συρρήγνωσης των δημόσιων λειτουργιών του Υπουργείου. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι αυτός ο προϋπολογισμός, είτε ως σε λίγες μέρες ελαφρώς αλλαγμένος, θα μείνουν στα χαρτιά καθώς η κοινωνία έχει πάψει προπολού να εμπιστεύεται αυτούς που την οδήγησαν στην κρεοκοπία και την εξαθλίωση και περιμένει από το ΣΥΡΙΖΑ να πάρει ανάσα και να κοιτάξει και πάλι το μέλλον με ελπίδα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία συνάδελφε. Το λόγο...